Φίλοι και φίλες, καλό βράδυ. Παίρνω τη σκυτάλη της ενημέρωσης από το Μάκη Κουρί που επανήλθε δρυμύτερος και από τον Γιώργο Σιαδήμα, γιατί η ενημέρωση δεν σταματάει στο κόντρα. Και κυρίως στο έργο μας και σε αυτά που έχουμε συγκεντρώσει ως δημοσιογράφοι και θέλουμε να σας πούμε, δεν παρεμβαίνει κανένας εκδότης και κανένας διευθυντής. Γι' αυτό επέλεξα και επιλέγω να έχω αυτή την καθημερινή επαφή, σχεδόν καθημερινή, από Δευτέρα ως Πέμπτη, κάθε βράδυ 9 με 10, από αυτό το κανάλι τα τελευταία χρόνια, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράζομαι ως άνθρωπος που σκέπτεται, αλλά κυρίως ως δημοσιογράφος, ελεύθερα και αδέσμευτα. Λοιπόν, οι μέρες τρέχουν. Είναι Τρίτη 19 του μηνός. Και είναι μια μέρα γραμμένη στο ιστορικό ημερολόγιο της Εθνικής Συνείδησης των Ελλήνων με μαύρα γράμματα. Είναι η μέρα που σύμφωνα με ψήφισμα του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ελληνικής Δημοκρατίας αποτείουμε φόρο τιμής σε όσους έπεσαν συνέλληνες ποντίους από το λεπίδι των Νεοτούρκων στη γενοκτονία των ποντίων που έγινε κάτω από γνωστές ιστορικές συνθήκες σε ένα μεγάλο κομμάτι της Μικράς Ασίας. Κυρίες και κύριοι, ο ποντιακός ελληνισμός αποτελεί ένα από τα εκλεκτότερα κομμάτια του ελληνισμού, διαχρονικά. Οι ρίζες του είναι βαθιές εκεί στον Πόντο και πάνε πίσω και από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο ποντιακός ελληνισμός παρήγαγε σπουδαίο πολιτισμό, παρήγαγε ήθη, έθιμα και πάντα διακρίθηκε και διακρίνεται για την ανδρεία του, τη δημιουργικότητά του, την εργατικότητά του, το φιλότιμό του και την προσφορά σε διαχρονικές αξίες όπως η οικογένεια, η πατρίδα, το έθνος, η θρησκεία. Οι Έλληνες Πόντιοι δεν ήταν βεβαίως η μόνη εθνότητα που ζούσε πριν έρθουν οι Σελτζούκοι Τούρκοι το 1071 με τη μάχη του Ματζικέρτ στην Λεκάνη της Μικράς Ασίας. Υπήρξαν και άλλες εθνότητες, όπως οι Αρμένοι, που είχαν ανάλογη μεταχείριση. Οι Έλληνες Πόντιοι υπέστησαν τα πάνδυνα από το κράτος των Νεοτούρκων. Οι διωγμοί τους ξεκίνησαν από την τελευταία περίοδο του Οθωμανικού Σουλτανάτου, αλλά στοχοποιήθηκαν όμως σε μέγιστο βαθμό από το κράτος των Νεοτούρκων και βεβαίως από τον ίδιο προσωπικά, τον ηγέτη και δημιουργό του τουρκικού εθνικισμού, τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκο. Το να έχει κανείς καλές σχέσεις με ένα γειτονικό λαό όπως είναι η Τουρκία και το να συνομιλεί μαζί του είναι απαραίτητο. Το να λαμβάνει τα μέτρα του για την επιθετική πολιτική της ηγεσίας αυτού του λαού, η οποία πριν απ' όλα καταπιέζει τον ίδιο το λαό, δηλαδή το να λαμβάνει τα μέτρα προστασίας της χώρας του απέναντι στον Ερντογάν, είναι και αυτό απαραίτητο. Από εκεί και πέρα είναι εξίσου απαραίτητο να διατηρούμε ζώσα την ιστορική μνήμη και μάλιστα σε συλλογικό, οικογενειακό και ατομικό επίπεδο, διότι λαοί που δεν έχουν μνήμη, που καθίστανται αμνήμονες, τόσο σε συλλογικό όσο και σε οικογενειακό και ατομικό επίπεδο, είναι λαοί που θα βρεθούν αργά ή γρήγορα στα σκουπίδια της ιστορίας. Και το γένος των Ελλήνων, δεν θα κουραστώ να σας επαναλαμβάνω ότι η έννοια του γένους είναι πολύ ευρύτερη ιστορικά από την έννοια του έθνους. Το γένος των Ελλήνων έρχεται από πολύ μακριά και το πεπρωμένο του είναι να φτάσει πολύ μακριά μέσα στους αιώνες. Λοιπόν, υποκλινόμαστε σήμερα αυτή την τόσο σημαντική μέρα, 19 Μαΐου του 2020. Στους συμπατριώτες μας Έλληνες Ποντίους που έπεσαν κάτω από το λεπίδι των Νεοτούρκων και του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ή έχασαν τη ζωή τους μέσα στις κακουχίες,
στις οποίες τους έσυραν στα περιβόητα στρατόπεδα εργασίας τα στελέχη του νεοτουρκικού κινήματος. Υπάρχουν εξαιρετικοί ιστορικοί όπως ο Φωτιάδης και όχι μόνο, όπως ο Αγτζίδης, που έχουν συγγράψει εξαιρετικά βιβλία για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη. Στο μέτρο που, από την εικόνα που έχω, και λυπάμαι που το λέω, δεν διδάσκεται η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Νεοτούρκους, δεν διδάσκεται στο βαθμό και στην έκταση που θα πρέπει, στις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή γυμνάσιο και λύκειο. Αλλά για το τι διδάσκονται τα παιδιά μας και το τι δεν διδάσκονται, θα επανέλθουμε σύντομα, γιατί η μεγάλη ζημιά που γίνεται τα τελευταία χρόνια γίνεται στην παιδεία. Και αυτή τη ζημιά πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία, να την ανατάξει ο Μητσοτάκης με γενναίες τομές, οι οποίες δεν θα είναι ούτε συντηρητικές, ούτε προοδευτικές. Θα είναι ρεαλιστικές. Γιατί όπως σας είπα, λαός χωρίς εθνική και ιστορική συνείδηση είναι καταδικασμένος να βρεθεί στα σκουπίδια της ιστορίας. Και με τον ελληνικό λαό, με το γένος των Ελλήνων, δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, με τη βοήθεια πάντα του europos.gr, έχουμε εξελίξεις τις οποίες πρέπει να μάθετε και για τις οποίες πρέπει να πληροφορηθείτε σε βάθος και κυρίως να σας πούμε, όπως συνηθίζω να λέω και το εννοώ, πράγματα που δεν σας λένε οι άλλοι. Πάμε γρήγορα στο europos.gr, στο πρώτο θέμα, κύριε Καλοκαιρινέ, πρώτη κάρτα. Κορονοϊός από άνθρωπο μεταδόθηκε στην αγορά της Ουχάν. Γιατί η Κίνα αντιδρά στην διεθνή έρευνα για την προέλευση του ιού? Κυρίες και κύριοι, έρχεται στο φως μια νέα κλινική μελέτη, από την οποία αποδεικνύεται σε συγκλίνουσα ευθεία με τα όσα έχουμε γράψει εδώ και 2,5 περίπου μήνες, 3 μήνες σχεδόν, στο europos.gr. Πρώτον, ότι η Κίνα κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει τη διεθνή έρευνα που πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει και να γίνει και στην Κίνα για την πραγματική προέλευση του κορονοϊού, για το πότε πραγματικά εκδηλώθηκε και για το πότε οι Κινέζοι ειδοποίησαν επισήμως την ανθρωπότητα για τους κινδύνους που συνεπάγεται η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο αυτού του ιού. Όλα τα στοιχεία που έρχονται σοφώς και το europos.gr και η εκπομπή μας παίζουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη μάχη της αλήθειας απέναντι στο ψέμα. Σε αυτή τη μάχη της αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας απέναντι στα fake news και στην προπαγάνδα. Από όλα λοιπόν τα στοιχεία προκύπτει πρώτον ότι η Κίνα αντιδρά. Μπείτε μέσα να διαβάσετε το σχετικό κομμάτι. Η Κίνα αντιδρά σε κάθε σοβαρή διεθνή προσπάθεια να χυθεί απλό το φως στις σκοτεινές γωνίες αυτού του ζητήματος. Αυτή η μελέτη λοιπόν, για την οποία γράφει το europos.gr, προκύπτει από πάρα πολύ σοβαρές πλευρές και δείχνει ότι από άνθρωπο μεταδόθηκε στα άγρια πολλούμενα ζώα της ανοιχτής αγοράς της πόλεως Ουχάν ο ιός. Το europos.gr με ενυπόγραφα άρθρα και εγώ προσωπικά έχουμε επιμείνει ότι ο κορονοϊός με την ισχυρή μεταδοτικότητα και φωνικότητα που έχει σε βάρος του ανθρώπου αποτελεί ιό μεταλλαγμένο σε εργαστήριο βιολογικού πολέμου που ξέφυγε, γι' αυτό και η Κίνα αντέδρασε με τρόπο συνωμοτικό στην αρχή, στη συνέχεια με στρατιωτικού τύπου μέτρα πήγαιναν στα σπίτια και τους άρπαζαν και τους απήγαγαν ή τους έπιαναν στα φυλάκια ελέγχου, στα checkpoints, με απόχη. Γιατί τα έκανε αυτά η Κίνα? Γιατί ήξερε την πραγματική προέλευση και την ισχυρή φωνικότητα του ιού.
Γι' αυτό και άργησε σε συνωμοτική σιωπή πάντοτε και συνεργασία με τον ανεκδίγητο αυτό κύριο εκ της Αιθιοπίας προερχόμενο Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, άργησε πολύ η Κίνα να ανακοινώσει στον υπόλοιπο κόσμο το τι ακριβώς συνέβη. Μπείτε λοιπόν μέσα να διαβάσετε τις επόμενες μέρες. Θα φωτίσουμε περισσότερο την φυσιογνωμία του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος απολαμβάνει παχυλές αμοιβές με έδρα τη Γενέβη. Προέρχεται από την Αιθιοπία που έχει καταστεί οικονομικό προτεκτοράτο της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Ακόμη και το κατά τα άλλα υποτιθέμενα κρατικό αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα, της πρωτεύουσας της Αιθιοπίας, το κατασκεύασαν, το εκμεταλλεύονται οικονομικά και το διοικούν Κινέζοι, παρότι υποτίθεται ανήκει στο κράτος της Αιθιοπίας. Θα σας πούμε στοιχεία συγκλονιστικά για το ρόλο του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και για τον τρόπο με τον οποίο οι Κινέζοι φρόντισαν να εκλεγεί στη θέση αυτή. Πάμε στην επόμενη κάρτα, κύριε Καλογερινέ. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει. 166 νεκροί τελικά στη χώρα μας από κορονοϊό. Έχασε τη μάχη μια γυναίκα 73 χρονών στο Νίμιτς. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι 166 νεκροί δεν είναι λίγοι για μια χώρα. Για μια χώρα με τον πληθυσμό της Ελλάδος. Ασφαλώς συγκριτικά με τις χιλιάδες των νεκρών στις υπόλοιπες χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο φτάσανε τις 43.000. Στις Ηνωμένες Πολιτείες προσεγγίζουν τις 90.000. Στην Ιταλία έχουν περάσει τις 30.000. Ασφαλώς, δόξα να έχει ο Θεός και η Παναγία, είμαστε χαμηλά, πολύ χαμηλά. Και ελπίζω να μην ανέβουμε ακόμη τώρα που απελευθερώνονται τα πάντα. Αλλά αυτοί οι 166 άνθρωποι είναι δικοί μας άνθρωποι, λείπουν από ελληνικές οικογένειες και οφείλουμε να κλείνουμε το γόνι και να εκφράσουμε την οδύνη και το πένθος μας για την απώλειά τους. Και θα πω για άλλη μια φορά, να σταματήσει το επαναλαμβανόμενο στερεότυπο. Ακόμη και από τον αγαπημένο μου και αξιοσέβαστο Σωτήρη Τσιόδρα και από άλλους επιστήμονες περί υποκειμένων νοσημάτων, δηλαδή, πέθανε κάποιος που είχε υποκείμενο νόσημα, περίπου να το θεωρούμε φυσιολογικό. Αυτό σημαίνει η αναφορά σε υποκείμενο νόσημα. Δηλαδή, αγαπητοί κύριοι, όποιος έχει υπέρταση, όποιος έχει διαβήτη, όποιος έχει χοληστερίνη, όποιος έχει μια καρκινική πάθηση που θεραπεύεται στην πορεία, όποιος έχει ένα πρόβλημα καρδιάς, αριθμία ή οτιδήποτε άλλο, σώνει και καλά πρέπει να θεωρούμε φυσιολογικό ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν το κατόφλι του θανάτου και αν το περάσει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αφήστε τον άλλο ηλικιακό ρατσισμό που αποτελεί ντροπή για όλους μας. Ήτανε πάνω λέει από 70. Α, δηλαδή στην Ευρώπη τη σημερινή και στην Ελλάδα του 21ου αιώνα όποιος περάσει τα 70 είναι υποψήφιος για θάνατο. Να προσέξουμε γιατί. Διότι χωρίς να το συνειδητοποιούμε δεν καταλογίζω προθέσεις για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού. Τι κάνουμε. Άθελά μας εμβολιάζουμε την κοινή γνώμη σε επίπεδο απόψεων και ιδεολογημάτων με αντιλήψεις που κυριάρχησαν στην Ευρώπη του ναζισμού στο Μεσοπόλεμο και συγκροτούν αυτό που λέμε φιλοσοφία της ευγονικής. Για το όνομα του Θεού. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Έκτακτο διάγγελμα Μητσοτάκη, το περιμένουμε για αύριο Τετάρτη. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για τη ρευστότητα, τις φοροελαφρύνσεις, τη στήριξη της εργασίας, του τουρισμού και των επενδύσεων. Μπείτε μέσα να διαβάσετε στο europos.gr όλο το ρεπορτάζ για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι πινελιές στα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης. Πρέπει να πούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία Μακρόν-Μέρκελ
για να υπάρξει ένα ταμείο 500 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, από το οποίο χωρίς την μέγενη των μνημονίων θα αντλήσουν κυρίες οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο, και μιλάμε για χώρες όπως οι χώρες του Νότου, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, αλλά και χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπως το Βέλγιο θα αντλήσουν σημαντικούς πόρους για να μην καταρρεύσουν οικονομικά. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία Μακρόν-Μέρκελ. Προφανώς η Μέρκελ θέλει να αφήσει την πολιτική της παρακαταθήκης στην Ευρώπη με ιστορικό τρόπο, και ο Μακρόν θέλει να δείξει ότι παίρνει τα ηνία της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Μακάρι να ισχύσει, μακάρι να προχωρήσει, μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Ανοίγουν και τα δημοτικά, οι ημερομηνίες και αποφάσεις. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του europos.gr, θα ανοίξουν από την 1η Ιουνίου και τα δημοτικά. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από λοιμοξιολόγους, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Σωτήρης Τσιόδρας το είπε ότι είναι η καλύτερη συγκυρία για να ανοίξουν τα δημοτικά. Υπάρχει μια σκέψη για τα νηπιαγωγεία. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα ανοίξουν τα νηπιαγωγεία ακόμη. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι οι πιθανότητες είναι για το να ανοίξουν. Για το να ανοίξουν. Μείνετε σε αυτό, κρατήστε την 1η Ιουνίου και μπείτε μέσα να διαβάσετε στο europos.gr το πλήρες ρεπορτάζ. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διάλεξε την ημέρα για μια ντροπιαστική δήλωση. Σας μίλησα στην αρχή ότι το έθνος μας σήμερα πενθεί. Πενθεί και τιμάει την θυσία εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου που υπέστησαν τα πάνδυνα και τελικά δολοφονήθηκαν κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή οδηγήθηκαν στο θάνατο, στα περίφημα στρατόπεδα εργασίας, στα τάγματα εργασίας από τους νεότουρκους, του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Βγήκε λοιπόν ο Ερντογάν και είπε ότι σήμερα είναι μια ευλογημένη μέρα. Και έπλεξε το εγκόμιο του Κεμάλ με μια δήλωση που μόνο αισθήματα ντροπής μπορεί να προκαλεί από τον ηγέτη μιας χώρας που θέλει να θεωρείται σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Κυρίες και κύριοι, αν η Τουρκία δεν εξημερώσει τον εαυτό της, αν η Τουρκία δεν συζητήσει με την ίδια την ιστορία της και αν η Τουρκία δεν ζητήσει συγγνώμη για τις γενοκτονίες που διεπράχθησαν στο παρελθόν, ποτέ δεν θα μπορέσει να γίνει μια σύγχρονη κοινωνία και μια σύγχρονη χώρα. Και εμείς ως γειτονές της το ευχόμαστε αυτό. Να γίνει μια σύγχρονη χώρα ευρωπαϊκού τύπου με μια ανοιχτή κοινωνία, όπως έλεγε και έγραφε ο Καρλ Πόπερ. Μια ανοιχτή, πραγματικά δημοκρατική, ευημερούσα κοινωνία με σεβασμό στα ανθρώπινα, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στη Λιβύη και δεν είναι καλές οι εξελίξεις. Όπως είχαμε προβλέψει, εδώ στην Ελλάδα είχαμε ευχολόγια, δεχθήκαμε το στρατηγό Καλίφα Χαφτάρ, το στρατάρχη Καλίφα Χαφτάρ, του έγιναν και τα ιδέουσες, έτσι, θα έλεγα, υποδοχές στη Μεγάλη Βρετανία και στα Υπουργεία των Εξωτερικών και στο Μέγαρο Μαξίμου, έγιναν και τα δείπνα τα ανάλογα και μείναμε σε αυτά. Τσάι και συμπάθεια. Καπνιστός Σολωμός και φιλέτο. Ο Ερντογάν όμως δεν μένει σε αυτά. Ο Ερντογάν έστειλε φρεγάτες και δημιούργησαν μία παραλιακή ζώνη σπάζοντας την απομόνωση της Τρίπολης, και τις τελευταίες ώρες συνέβη κάτι το οποίο πρέπει να μπείτε μέσα να το διαβάσετε στο europos.gr, το οποίο έχει συγκεντρώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σε βάρος και της Ελλάδος. Κατελήφθη από τις φιλοτουρκικές δυνάμεις με τη βοήθεια των τουρκικών φρεγατών από τις δυνάμεις του Σάραντς και από τους μισθοφόρους που έχει στείλει εκεί ο Ερντογάν, κατελήφθη
η αεροπορική βάση του Χαφτάρ Αλ-Ουατίγια. Η βάση Αλ-Ουατίγια είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί από εκεί πετούσαν αεροσκάφη των αεροπορικών δυνάμεων του Χαφτάρ και βομβάρδιζαν την πολιορκούμενη μέχρι πριν από λίγες μέρες Τρίπολη, προχωρώντας την αντίστροφη μέτρηση για την τελική πτώση της κυβέρνησης των Ανδρικέλων της Τουρκίας, δηλαδή της κυβέρνησης Σάραντς. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η Τουρκία ενίσχυσε το Σάραντς, οι φιλοτουρκικές δυνάμεις έχουν αντεπιτεθεί, κατέλαβαν αυτή τη βάση, στην οποία αεροπορική βάση η Τουρκία θα μπορεί πλέον να εγκαταστήσει συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, αλλά και να σταθμεύουν εκεί τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως η Ελλάδα, σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία, έχει να αντιμετωπίσει και μία αεροπορική απειλή που θα ξεκινάει νότια της Κρήτης και θα μπορεί να εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις βομβαρδισμού και αναχαιτήσεων από τα νότια της Κρήτης προς την Κρήτη και προς το Ιόνιο πέλαγος ακόμη. Προσέξτε αυτά που σας λέω. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έχω μελετήσει πολύ καλά τα δεδομένα και τις εξελίξεις πριν σας τα πω και σημειώστε τα. Δυστυχώς είμαστε προμηθείς. Βγαίνουμε και προειδοποιούμε. Η κατάληψη της αεροπορικής βάσης Αλ-Ουατίγια κοντά στις δυτικές ακτές της Λιβύης από τις τουρκικές και φιλοτουρκικές δυνάμεις αποτελεί κάτι που πρέπει να ανησυχεί και την Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για το γεγονός ότι ενώ έχει υπογράψει η Τουρκία τις συμφωνίες ανακοχής και κατάπαυσης του πυρός και μη τροφοδοσίας με οπλισμό των εμπολέμων και στο Βερολίνο και τη δεύτερη διάσκεψη που έγινε, η Τουρκία έχει επέμβει στρατιωτικά με ξεδιάντοπο τρόπο στη Λιβύη και βεβαίως έχει αλλάξει τους συσχετισμούς υπέρ του Σάραντς και κατά του Χαφτάρ που υποχωρεί και από την πολιορκία της Τρίπολης. Δεν είναι λόγια του αέρα αυτά. Σας είπα, έχουμε πληροφορίες που δεν έχει κανείς άλλος. Και όλα αυτά αφορούν τη στρατιωτική ασφάλεια της Ελλάδος και απειλές εναντίον της εθνικής μας κυριαρχίας που μέχρι τώρα προήρχονται εξ Ανατολών και τώρα προέρχονται και από τον Νότο. Η Τουρκία αποκτά αεροπορική βάση στην Αλ-Ουατίγια της Λιβύης και μπορεί να στραφεί και εναντίον της Κρήτης και να εξαπολύσει ακόμη και αεροπορικές επιθέσεις και προς την πλευρά του Ιωνίου. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, να γυρίσουμε στο στούντιό μας. Ελάτε στο στούντιό μας, έχουμε τον Κώστα Πουλακίδα στο τηλέφωνο, γιατί έχουμε νεότερα που αφορούν την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί στη Βουλή για τα θέματα της διερεύνησης του αν υπήρξε σκευωρία και παραδικαστικό κύκλωμα σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Κεντρικό πρόσωπο έχει καταστεί ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην κορυφαίος εισαγγελικός λειτουργός Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Κώστα, καλό βράδυ. Μας ακούει ο κύριος Πουλακίδας? Η συνεδρία έχετε... Βεβαίως και σας ακούω. Σας ακούω πολύ καλά. Πολύ ωραία. Τι νεότερα λοιπόν έχουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται το ρεπορτάζ είναι πολύ πλούσιο από εκεί. Ναι, έχει και έχει πολύ πολιτικό παρασκήνιο. Να πω τα τρέχοντα, τα τυπικά που λέμε, γρήγορα, για να πάμε στο παρασκήνιο που νομίζω θα ενδιαφέρει και περισσότερο. Λοιπόν, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε. Αύριο το πρωί θα διεξαχθεί, θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την επέκταση του κατηγορητηρίου σε ό,τι αφορά τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ. Όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από την ψηφοφορία. Αλλά προφανώς θα περάσει η διεύρυνση. Και ο κύριος Κουτσούμπας αυτοπροσώπος, χωρίς αρνητική ψήφο, αν με ρωτάς. Χωρίς αρνητική ψήφο. Είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολιτική αποδοκιμασία από το
Ναι, αλλά υπάρχει όμως μια πολιτική αποδοκιμασία από το σύνολο της αντιπολίτευσης στην διαδικασία, στις μεθόδους, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και του κοινάλ στην υπόθεση αυτή. Σήμερα στη Βουλή, λοιπόν, μίλησε και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο φιάσκο προκατατικής επιτροπής από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Ήταν μια φράση που ήταν ενδιαφέρουσα, γιατί αντιστοιχούσε στη φράση που είχε πει ο κ. Παγγελόπουλο ότι είχαμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποστάσεως του ελληνικού κράτους. Οπότε τώρα έκανε μια ανάλογη φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας, έτσι ενδεικτική του κλίματος. Μίλησε όμως και ο κ. Παγγελόπουλος σήμερα, ο οποίος είπε και ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα που αποκαλύπτουν. Μαθαίνω ότι έριξε βόμβες. Δεν λέω ότι είναι σόνι και καλά αληθεία αυτά που είπε, αλλά έχουν προκαλέσει μεγάλο θόρυβο. Βέβαια, διότι είπε για παράδειγμα ότι το σκάνδαλο της Siemens αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα σε μία περίοδο κατά την οποία στόχος ήταν να πληγεί η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Διότι τότε επέρχεται μια εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και ήθελαν να εμποδίσουν τη διαδοχή του Κώστα Καραμαλή, να εμποδίσουν την κυρία Μπακογιάννη από το να είναι η διάδοχος του κυρίου Καραμαλή. Γι' αυτό το λόγο βγήκε τότε το σκάνδαλο της Siemens, το οποίο μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαγγελόπουλος, πήραν τα σκάκια και τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος. Ο στόχος είπε ήταν η κυρία Μπακογιάννη. Και τι αποκάλυψε τότε, λοιπόν, και τι είπε λοιπόν ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ότι όλες αυτές οι πληροφορίες, οι διαρροές που είχαν ως στόχο την κυρία Μπακογιάννη, σταμάτησαν μετά από μια παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε να σταματήσει να κάνει διαρροές αυτός ο αλητήριος. Ο αλητήριος ήταν ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος έκανε τις διαρροές. Σύμφωνα με τον κύριο Βαγγελόπουλο, ο αλητήριος ήταν ο κύριος Αθανασίου. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το είπε αυτό. Δηλαδή, για να καταλάβω, Κώστα, γιατί αυτά είναι. Δεν λέω ότι είναι αληθεία, αλλά εν πάση περιπτώσει τα λέει ένας πρώην υπουργός δικαιοσύνης και τα λέει και ένας πρώην αρχηγός της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Λοιπόν, είπε ότι πήγε ο ίδιος στον κύριο Μητσοτάκη, είχε επαφή με τον κύριο Μητσοτάκη. Από πού ήξερε και μετέφερε αυτά τα λόγια του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απέτησε να σταματήσουν οι διαρροές από αυτόν τον αλητήριο, και εννοούσε ως αλητήριο με τον χαρακτηρισμό αυτόν, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Παναγιώτη Αθανασίου, ο οποίος σήμερα είναι ένας από τους εισαγγελείς που κατηγορούν, που καταγγέλνουν τον κύριο Παπαγγελόπουλο για παρεμβάσεις. Μάλιστα. Έδειξε δηλαδή ότι ο κύριος Αθανασίου, ουσιαστικά να το κάνω έτσι μια μετάφραση. Και να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για τον κύριο Μπάμπη Αθανασίου, τον πρώην υπουργό. Πρόκειται για τον εισαγγελέα, τον κύριο Παναγιώτη Αθανασίου. Ο πρώην υπουργός που ήταν οικονομικός εισαγγελέας και στη συνέχεια ήθελε να παραμείνει και δεν μπόρεσε να παραμείνει και σήμερα είναι εισαγγελέας. Τον κύριο Παναγιώτη Αθανασίου. Εκείνο λοιπόν, το οποίο ουσιαστικά ήθελε να πει ο κύριος. Ναι. Εκείνο το οποίο ήθελε να πει λοιπόν ο κύριος Παγγελόπουλος είναι ότι ο κύριος Αθανασίου έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε πολιτικές ραδιουργίες, να το πω με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την έκφραση. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο το οποίο είπε ο κύριος, και να παραμείνουμε πάντα στο κλίμα της οικογένειας Μητσοτάκη, το δεύτερο το οποίο είπε λοιπόν ο κύριος Παπαγγελόπουλος ήταν μια σχέση που είχε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με την πρώην εισαγγελέα, την κυρία Γεωργία Τσατάνη. Η κυρία Τσατάνη ήταν εισαγγελέας εκείνη η οποία είχε πάρει τις βικογραφίες Βιγενόπουλου από την κυρία Ράικου. Ναι. 800 σελίδες βικογραφία, μέσα σε 3 μέρες τις ήλεγξε και τις αρχιοθέτησε λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα δίκημα. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται το γνώριζε ο κ. Βιγενόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο Ανδρέας Βιγενόπουλος. Και θα μου επιτρέψεις να παρατηρήσω και κάτι, ότι αν δεν απατώμε, η κυρία Τσατάνη είναι εκείνη η οποία έβαλε μια βαρύτατη εγγύηση για να μην προφυλακίσει έναν άνθρωπο που νομίζω ότι όλη η Ελλάδα έβαζε το χέρι της στο Ευαγγέλιο για την αθωότητά του, το μακαρίτι το Γιάννη τον Αγγέλου. Αν δεν απατώμε. Του έβαλε μια βαρύτατη εγγύηση τότε, οποία δεν μπορούσε ο μακαρίτης ο Γιάννης ο Αγγέλου, ένας απολύτως τίμιος άνθρωπος, δεν μπορούσε να πληρώσει. Που ήταν διευθυντής του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει. Έτσι. Ο άνθρωπος δηλαδή. Του έβαλε μια βαρύτατη εγγύηση τότε για το θέμα του βατοπεδίου, το οποίο στο τέλος απεδείξε ένα φιάσκο, έτσι, όλη αυτή η υπόθεση.
Ενδεχομένως λοιπόν ο κύριος Παγγελόπουλος να αναφερόταν σε αυτή την υπόθεση όταν αποκάλυψε ότι η κυρία Τσατάνη η ίδια του εκμυστηρεύτηκε σε μια συνάντηση ότι συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ με πολύ μεγάλη σκληρότητα και απέναντι σε έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν εσφανόταν ότι αποδείχθηκε ότι δεν έπρεπε να το κάνει, να σταθεί με αυτόν τον τρόπο. Yeah. Και μάλιστα είπε ότι με παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη δεν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ακόμα πιο σκληρή απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον κατηγορούμενο. Δεν προσβιώρησε ο κ. Παγγελόπουλος σε ποιο πρόσωπο αναφερόταν. Πιθανόν να ήταν και ο κύριος Αγγέλου στην υπόθεση την οποία έλεγες εσύ, αλλά εκείνο το οποίο είπε με σαφήνεια ο κύριος Παγγελόπουλος ήταν ότι με παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην Γεωργία Τσατάνη επιδείχθηκε η επιείκεια σε μια πολύκροτη υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο. Τι να πω. Αυτό που απομένει είναι να δούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Φαίνεται ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος θα πει πολλά. Θα πρέπει κανείς βεβαίως να μπει στον κόπο να διακριβώσει πόσα είναι αληθή και πόσα δεν είναι αληθή. Αλλά ότι θα πει πολλά γιατί ήταν για πολλά χρόνια στον κεντρικό πυρήνα της ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και στον κεντρικό πυρήνα της εξουσίας διαφορετικών κυβερνήσεων και ηγετικών ομάδων, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει λοιπόν πολύ ρεπορτάζ, αγαπητέ Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι έτσι είναι, απλώς να σου... Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Κώστας Πουλακίδας, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια και στις ειδήσεις. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε το ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ πλούσιο και βεβαίως αφορά και μεγάλα κομμάτια της πρόσφατης ιστορίας της χώρας αλλά και κορυφαίους πρωταγωνιστές. Όπως είπα, Μίμης Παπαγγελόπουλος, κεντρικό πρόσωπο σε διαφορετικές ηγετικές ομάδες, κεντρικό πρόσωπο της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης με διάθεση διοκτική για το θέμα της Νοβάρτης, υπάρχει αυτή η περιβόητη δήλωσή του, πριν καν ξεκινήσει η έρευνα της υπόθεσης, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα, αλλά βεβαίως και πρώην διοικητής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πρώην προϊστάμενος της εισαγγελίας διώξεων κατά της διαφθοράς επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως καταγόμενος, κρατήστε το αυτό, και εκμεσηνίας. Βάλτε το πας λόλο. Και αν δεν βγάζετε συμπέρασμα, να μας ακούσετε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Ναι, γιατί εμείς μπορούμε και σας λέμε πράγματα που δεν σας λένε οι άλλοι. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε. Πάμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα γυρίσουμε στα του κορονοϊού. Για τα υπόλοιπα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Θέλω απλώς να θυμίσω, γιατί έχω καλό αρχείο, ότι ο Μίμης Παπαγγελόπουλος ήταν από τους εισαγγελείς που χειρίστηκαν την υπόθεση Μάγιο. Το τι σήμαινε η υπόθεση Μάγιο και πού κατέληξε θα το εξηγήσουμε άλλη φορά, αλλά στην υπόθεση αυτή υπήρξε μία σύγκρουση, ακραία σύγκρουση του Μακαρίτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Κώστα Λαλιώτη. Λαλιώτης εναντίον Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε άλλη φορά. Πάμε τώρα στα θέματα του κορονοϊού. Η υγεία μας πρώτα. Γιώργος Δαΐκος, καθηγητής λοιμοξιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, τα σέβη μου. Εάν δεν τονίζω σωστά το επώνυμό σας, διορθώστε με. Σωστά το τονίσατε. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη τιμή που είστε κοντά μας. Είναι γνωστό σε όσους έχουν έστω και μία μικρή γνώση ή επαφή με το χώρο της ιατρικής και του Ελληνικού Πανεπιστημίου ότι έχετε αφήσει εποχή σε επίπεδο ακαδημαϊκού καθηγητού αλλά και σε επίπεδο εφηρμοσμένης ιατρικής.
Θέλω να μου πείτε αν όντως ήρθε η ώρα να ανοίξουν δημοτικά και νηπιαγωγεία και αν αυτό είναι κάτι που σας ανησυχεί ή δεν σας ανησυχεί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν θα ανοίξουν τα σχολεία τα δημοτικά, θα ανοίξουν και για λίγο χρονικό διάστημα. Οπότε καλό θα είναι να είναι σαν μια πρόβα για το φθινόπωρο που πιθανόν ο ιός να συνεχίσει να μας δημιουργεί προβλήματα. Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι ευθέως. Μετά το πρώτο στάδιο που ελήφθησαν αυστηρά μέτρα προφύλαξης, καραντίνας κλπ. Και ορθώς. Τώρα μπαίνουμε στο στάδιο που πειραματιζόμαστε με την ανοσία της Αγέλης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους θέλω. Να μην περιοριζόμαστε στα δημοσιογραφικά και ιατρικά στερεότυπα και τα αναμερικάζουμε. Κάνω λοιπόν ευθύ ερώτημα. Τώρα πειραματιζόμαστε με την ανοσία της Αγέλης, ναι ή όχι? Όχι, δεν νομίζω ότι πειραματιζόμαστε με την ανοσία της Αγέλης, αλλά κάποτε θα έπρεπε να ανοίξει και όλες οι δραστηριότητες. Μα ουσιαστικά ανοίγουν, δηλαδή. Σταδιακά ανοίγουν οι διάφορες δραστηριότητες. Δηλαδή από τέλη Ιουνίου ουσιαστικά θα έχουν ανοίξει τα πάντα. Θα αρχίσουν να έρχονται και ξένοι κτλ. Ωραία. Αυτό έγινε σταδιακά, δεν άνοιξαν όλα αμέσως. Επιτηρούνται διάφοροι δείκτες και ανάλογα βγαίνουν και οι αποφάσεις. Γιατί πολλοί επιστήμονες, όπως το είπατε και εσείς πριν από λίγο, γιατί μας λέτε ότι θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα το Σεπτέμβριο? Δηλαδή δεν μπορεί να έχει δημιουργηθεί ακριβώς ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανοσίας, είναι χαμηλό από ό,τι ακούω, στον ελληνικό πληθυσμό αυτούς τους 2-3 μήνες που οι πάντες θα συνυπάρξουν λόγω καλοκαιριού με τους πάντες? Θα έρθουν ξένοι, θα έρθουν από πάρα πολλές χώρες. Θα υπάρξει μια κινητικότητα μεγάλη στον ελληνικό πληθυσμό. Λοιπόν, αυτό δεν είναι θετικό? Γιατί υπάρχει αυτό το φόβητρο του Σεπτεμβρίου? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει φόβητρο, αλλά αναμένεται, προφήτης δεν μπορεί να είναι κανένας, ότι ο ιός θα συνεχίσει να υπάρχει. Όσον αφορά αυτό που αποκαλούμε ανοσία της Αγέλης, για να σε προστατεύει πρέπει να είναι πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή το 60% του πληθυσμού να έχει αντισώματα προστατευτικά έναντι του ιού. Μάλιστα. Το οποίο δεν νομίζω καμία χώρα έχει επιτύχει. Αισιοδοξείτε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μπορεί επιτέλους να υπάρξει ένα εμβόλιο? Γιατί εδώ δεν μιλάμε για την κρίση χρέους ή την κρίση της Lehman Brothers. Μιλάμε για κάτι που αν συνεχιστεί θα καταρρεύσει η παγκόσμια οικονομία και θα καταρρεύσουν οι κοινωνίες όλων των χωρών. Άλλοι σε μεγαλύτερο ποσοστό, άλλοι σε λιγότερο. Και να πούμε και κάτι άλλο. Δεν υπονοώ τίποτα. Αλλά αυτός ο ιός έχει πλήξει κυρίως τον δυτικό κόσμο. Και όταν λέω το δυτικό κόσμο, βεβαίως βάζω μέσα και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ακριβώς. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί ο ιός. Κανένας δεν μπορεί να είναι βέβαιος. Διότι ο ιός αλλάζει, γίνονται μεταλλαγές και σε κάποια κρίσιμα σημεία. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Τώρα, όσον αφορά το εμβόλιο, έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες και είναι εντυπωσιακό που σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουν γίνει τόσα για αυτόν τον ιό. Ήδη υπάρχουν πάνω από 80 εμβόλια τα οποία έχουν παρασκευαστεί και τουλάχιστον σε 8 εμβόλια γίνονται κλινικές μελέτες. Αποκλείεται λοιπόν πρόσφατα, μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουμε κάτι αποτελεσματικό? Είναι πολύ αισιόδοξο να έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά νομίζω γίνονται εντατικές προσπάθειες να επιταχυνθούν οι κλινικές μελέτες και ίσως έχουμε η Αμερικάνικη κυβέρνηση αισιοδοξεί ότι μπαίνοντας η καινούρια χρονιά θα έχουμε εμβόλιο για κλινική διάθεση. Τώρα σε τι ποσότητες είναι άλλο ερώτημα. Μακάρι. Θα σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Η ελληνική πλευρά, σωστά κατά τη γνώμη μου, πρότεινε την καθιέρωση, το βάζω σε εισαγωγικά, ενός υγειονομικού διαβατηρίου για τους επισκέπτες της χώρας, τους τουρίστες. Που είναι αλήθεια ότι τους περιμένουμε μια περίπου και το 25%, 20-25% του ελληνικού ΑΕΠ τα προηγούμενα χρόνια διαμορφωνόταν από τον τουρισμό. Πέρσι είχαμε 34 εκατομμύρια τουρίστες. Τελικά αυτό δεν πέρασε. Και η ελληνική πλευρά δεν το καθιερώνει μονομερός, γιατί διότι
έτσι φοβάται ότι θα γίνει η Ελλάδα ο λιγότερο ελκυστική από άλλες χώρες που δεν θα το έχουν. Τι σημαίνει υγειονομικό διαβατήριο? Η πρόταση ήταν 72 ώρες πριν μπει ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Άγγλος, ο Αμερικανός στο αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα, να έχει ένα χαρτί που θα έχει κάνει το μοριακό τεστ και θα λέει ότι δεν είναι φορέας του κορονοϊού. Μήπως έπρεπε να επιμείνουμε, κύριε καθηγητά, σε αυτό μέσα από κάποιες δύσκολες συνθήκες στην αρχή, αλλά κατοχυρώνοντας πλέον στην Ελλάδα ένα rebranding σε επίπεδο τουρισμού, δηλαδή μια επαναδιαμόρφωση του μηνύματός μας ότι στην Ελλάδα μπορεί να χρειάζεσαι πιστοποιητικό, αλλά από την ώρα που θα πας, ξέρεις ότι θα πας και θα γυρίσεις υγιής. Λοιπόν, μήπως έπρεπε να το καθιερώσει μονομερώς η Ελλάδα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι τελική απόφαση δεν έχει βγει γι' αυτό. Δεν έχω δει εγώ κάτι επίσημο, γιατί ακόμα γίνεται συζήτηση για το θέμα πώς ακριβώς θα χειριστούμε αυτό το θέμα. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Η δική μου άποψη, κύριε καθηγητά, και θα μου επιτρέψετε να την πω, είναι ότι θα πρέπει να επιμείνουμε και να το καθιερώσουμε έστω και μονομερώς, επικοινωνώντας το σωστά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς ότι αυτόν που θα δει στην ξαπλώστρα της Σαντορίνης δίπλα του, ο Άγγλος το Γερμανό, ότι θα είναι εξίσου υγιής με τον ίδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να επιμείνει η Ελλάδα και να μην το θεωρήσει μειονέκτημα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Θα είναι κάτι κοντόφθαλμο και ίσως αποδειχθεί επιζήμιο και καταστροφικό για την υγεία και του ελληνικού πληθυσμού. Όπως σας είπα, γίνονται διάφορες σκέψεις, δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι και νομίζω κάποια μέτρα θα ληφθούν και προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Θέλω ακόμη ένα ερώτημα και θα παρακαλέσω για την απάντησή σας από τους διορισμούς που έχουν γίνει στο ΕΣΥ μέχρι σήμερα. Είστε ικανοποιημένος? Θεωρείτε ότι ενισχύθηκαν οι ΜΕΘ, πολλαπλασιάστηκαν τα κρεβάτια των εντατικών, ενισχύθηκε ο εξοπλισμός, πολλαπλασιάστηκε το προσωπικό σε τέτοιο βαθμό ώστε να είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο ή πρέπει να γίνουν και άλλα? Κοιτάξτε, σίγουρα υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Ναι. Προβλήματα τα οποία είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες. Δεν επιλύονται όλα σε ένα μήνα ή δύο. Έχουν γίνει πολύ σοβαρές προσπάθειες. Ναι, αλλά εδώ, κύριε καθηγητά, έχουμε έκτακτες συνθήκες όμως. Ναι, βεβαίως. Έχουν γίνει προσπάθειες. Πεθαίνει κόσμος. Ναι, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τα νούμερα, διότι είμαι συνταξιούχος και δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό. Δεν εργάζομαι πλέον σε δημόσιο νοσοκομείο και δεν μπορώ να σας απαντήσω για τα συγκεκριμένα νούμερα. Αλλά ξέρω ότι έχουν αυξηθεί οι κλίνες της ΜΕΘ, έχουν γίνει προσλήψεις και σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό. Δεν ξέρω ακριβώς αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχε το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση. Θα χρειαστεί να ζητήσουμε τα φώτα σας και τη σοφία σας πάλι σε λίγες μέρες. Ελπίζω να εξακολουθήσει η εικόνα να δείχνει μία σταθεροποίηση της κατάστασης. Πιστεύω ότι οι 166 νεκροί δεν επιτρέπουν ούτε θριαμβολογίες, ούτε χαμόγελα, αλλά το γεγονός ότι είμαστε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από όλη σχεδόν την Ευρώπη, και όχι μόνο την Ευρώπη, δείχνει ότι έγινε καλή δουλειά μέχρι τώρα, αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας θέλει ενίσχυση σε νοσηλευτές, σε ιατρικό προσωπικό, σε άλλες ειδικότητες, γιατί δώσαμε τη μάχη, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Τα σέβη μου. Καλό βράδυ. Ήτανε τιμή να σας έχω καλεσμένο. Κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Γιώργιος Δαΐκος, από τις εμβληματικές μορφές, καθηγητής λοιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα πάρουμε μια αναπνοή γρήγορη εδώ. Και επειδή ο χρόνος τρέχει, θα πάμε στην Πειραϊκή. Θα πάμε στην Πειραϊκή γιατί τα θέματα που πιάνουμε στα χέρια μας δημοσιογραφικά και στα οποία και το europos.gr και εδώ στο Contra, το Western, παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο με την έννοια της ενημέρωσης, της παρέμβασης, της δημοσιογραφικής εγρήγορσης. Στα θέματα αυτά θα εξακολουθήσουμε να δίνουμε τη μάχη με πείσμα παρά τα όποια προβλήματα. Λοιπόν,
Θα συνδεθούμε με τον καθηγητή κύριο Βασίλη Τσελέντη. Είναι καθηγητής ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Καλό βράδυ, καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά. Είμαστε από αυτούς που βγήκαμε πρώτοι και είπαμε και στο Europos.gr και στην εκπομπή αυτή ότι τώρα που μιλάμε συντελείται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα στην περιοχή της Πειραϊκής. Θα ήθελα τη δική σας εικόνα. Μάλιστα. Έχω παρακολουθήσει τις προηγούμενες εκπομπές σας. Πράγματι, εντάξει, οι λέξεις μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές. Επιστημονικό έγκλημα θα το έλεγα ίσως εγώ, με την έννοια ότι η ανάπτυξη πια πρέπει να γίνεται με κάποιους σημαντικούς κανόνες, οι οποίοι ήδη από το 1992 μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αδειοδοτήσεις κλπ, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τηρούμε, έτσι ώστε ό,τι κάνουμε αναπτυξιακό να έχει, ας πούμε, αυτή τη βιωσιμότητα την οποία... Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, κύριε καθηγητά. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για την Πειραϊκή. Πρέπει να σταματήσει το έργο. Εμείς φωνάζουμε ότι πρέπει να σταματήσει το έργο. Πρέπει να σταματήσει ή δεν πρέπει να σταματήσει. Με βάση, και αυτό είναι το πολύ συγκεκριμένο που εγώ τουλάχιστον μπορώ να απαντήσω γιατί έχω εντρυφήσει στο θέμα αυτό, το έργο βασίζεται σε αδειοδότηση που είναι πάρα πολύ παλιά. Δεν έχει καμία σχέση με το έργο αυτό και κατά τη γνώμη μας πρέπει να σταματήσει όχι μόνο για το θεσμικό κομμάτι αλλά και για το επιστημονικό, διότι η μελέτη που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή δεν έχει βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορέσουν να της δώσουν μία υπόσταση στο Υπουργείο, ας πούμε, Περιβάλλοντος και αύριο γίνεται και στην περιφέρεια συζήτηση για αυτό το θέμα, στη διαβούλευση για όλα αυτά. Έχει ενδιαφέρον ίσως να το παρακολουθήσει κανείς και αυτό. Έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να αποτελέσει πράγματι ένα μπούσουλα ως προς αυτό. Τι θέλω να πω. Η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί επιστημονικούς μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για απόθεση απορριμμάτων σταχυτά και όχι στη θάλασσα. Το πιο κατάλληλο κέντρο για να κάνει αυτές τις μελέτες είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο έκανε τέτοιες μελέτες το 2014 και το 2012, αλλά έκτοτε δεν τις κάνει πλέον, διότι ξέρουν, ας πούμε, από θάλασσα, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι οι πλέον ειδικοί και είναι και σύμβουλοι του κράτους, δηλαδή ως κρατικός φορέας, έτσι. Ας πούμε, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες σε σχέση με την τοξικότητα των ενζυμάτων, με τους οργανισμούς που θα επηρεάσει, με τα μέταλλα, με τα πετρελοειδή, τους υδρογονάνθρακες κτλ. Και τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν στη μελέτη αυτή, η οποία είναι η μόνη που βασίζεται, αν θέλετε, το λιμάνι, ο ΟΛΠ, ας πούμε, η Κόσκο, για να διθοκορίσει και να διαθέσει στη θάλασσα. Κύριε καθηγητά, θα είστε παρόν στο Συμβούλιο της Περιφέρειας για να εκθέσετε αυτά τα πολύ στέρεα επιστημονικά επιχειρήματα. Έχουμε νομίζω 3 λεπτά ο καθένας που μπορεί να μιλήσει εκεί. Γράφτηκα σήμερα, με παρακάλεσα, ας πούμε, και με δεχτήκανε να τα πούμε και αυτά. Πολύ εκεί. Ωραία. Και πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είναι θέμα, ας πούμε, ξέρετε, είμαι εναντίον του λιμανιού ή όχι, ξέρω εγώ, δεν είναι αυτό. Είναι να γίνουν με σωστή διαδικασία τα πράγματα αυτά. Και πιστεύω ότι δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, ακόμα και... Είστε σαφείς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όλες οι μελέτες οι προηγούμενες που έχουν γίνει για άλλα μέρη του λιμανιού, είχαν, επειδή υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα εδώ, σαν κράτος δεν έχουμε θεσπίσει όρια για το τι είναι τοξικό, τι δεν είναι, ενώ άλλα κράτη το έχουν κάνει αυτό. Σαφείς. Οπότε βρισκόμαστε σε μια φάση που είναι, δεν είναι. Εσύ λες, είναι, εγώ λέω, δεν είναι. Δεν είναι. Θα περιμένουμε τη δική σας παρέμβαση. Ναι, θα περιμένουμε ναι. τη δική σας παρέμβαση. Θα προσπαθήσουμε. Θα παρακολουθήσουμε αυτά που θα υποθούν εκεί. Ζητούμε και από την περιφέρεια να παρέμβει. Προσωπικά από τον Γιώργο τον Πατούλη να παρέμβει. Και βεβαίως και από τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη. Για να σταματήσει αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στην Πειραϊκή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσελέντη. Θα χρειαστεί να επανέλθουμε. Και με βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Καλογερίνε, μπορούμε να δείξουμε τα πολύ σύντομα βίντεο από αυτά που μας είπαν στην εκπομπή, στο europos.gr, στο Western, εδώ στο Κόντρα, δύο κάτοικοι της περιοχής. Μπορούμε να τα δείξουμε, είμαστε έτοιμοι.
Θα τα δείξουμε αύριο, ωραία. Έχουμε λοιπόν δύο κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κυρίες και κύριοι είναι η κυρία Μαρία Γεωργοπούλου και ο κύριος Πέτρος Πετρής, οι οποίοι με το δικό τους απλό, όχι απλοϊκό, απλό και σοφό τρόπο εκθέτουν αυτά που βιώνουν από την αρχή του έργου εκεί στην Πειραϊκή, δίπλα στην ιστορική σχολή ναυτικών δοκίμων και στην ναυτική διοίκηση Αιγαίου, εγκαταστάσεις που θα στραγγαλιστούν από το έργο, εκθέτουν τις απόψεις τους για την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά που θα γίνει, για την τεράστια ζημιά που θα γίνει και γίνεται στις αρχαιότητες, γιατί το έργο έχει ξεκινήσει, και βεβαίως για το γεγονός ότι περισφύγεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παραλιακού μετόπου του Πειραιά, περισφύγεται από αυτά τα πλοκάμια του μπετόν, αν προχωρήσει το έργο, που και από τα κτίρια που θα γίνουν, γιατί προβλέπεται και δημιουργία κτιρίων πολυορόφων πάνω σε αυτούς τους προβλήτες, ακριβώς για να δένουν τεράστια κρουαζιερόπλια σε μια εποχή που η κρουαζιέρα αλλάζει φιλοσοφία και είναι σε κάμψη. Ακούσατε τι είπε ο Ανδρέας Ποταμιάνος, αυτή η εμβληματική μορφή του ελληνικού εφοπλισμού χτες. Σε μια τέτοια εποχή προχωρούμε σε ένα τόσο φαραωνικό και εγκληματικό για το περιβάλλον έργο. Λοιπόν, εμείς θα επανέλθουμε, είμαστε από τους πρώτους που βγήκαν και είχαν το θάρρος να το θέσουν. Περιμένουμε παρεμβάσεις από τη δικαιοσύνη, περιμένουμε παρεμβάσεις από την πολιτεία, από την περιφέρεια, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από όλους τους κοινωνικούς φορείς και επιτέλους να σπάσει και αυτή η διακομματική ομερτά. Αριστερή, δεξή και ντρόη, δεν μιλάει κανένας. Μιλήστε κύριοι. Εδώ. Ιδού η πρόκληση. Τέλος για απόψε. Θα επανέλθουμε αύριο, δρυμύτεροι, στις 9 το βράδυ. Για την ώρα, Γιώργος Μελιγκόνης και το δημοσιογραφικό επιτελείο του Κόντρα σε ένα χορταστικό δίωρο ειδησιογραφίας με όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και γύρω στα μεσάνυχτα, Νατάσα Γιάμαρη και Σπύρος Ουρμελίδης σας περιμένουν με γερά ονόματα από το χώρο της πολιτικής και της επιστήμης για να διεξέλθουν όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Να είστε κοντά μας αύριο στις 9 με πολλές φρέσκες ειδήσεις και αποκλειστικότητες και μέχρι τότε europos.gr. Η εγγύηση για μια ενημέρωση που σπάει τα στεγανά και κυρίως σας αποκαλύπτει αυτά που δεν τολμούν να σας γράψουν οι άλλοι. Καλό βράδυ.